Καλημέρα! Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη θα βράσουμε και θα βάψουμε τα αυγά μας. Έχουμε πάρει 40 αυγά άσπρα. Τα έχουμε πλύνει καλά, τα έχουμε στεγνώσει και είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Έχουμε πάρει χαρτί κουζίνας άσπρο, όχι με χρώματα και σχέδια, σκέτο άσπρο. Και το σκεύος μας 28 cm 6 λίτρων. Βάζουμε λοιπόν νεράκι, τόσο ώστε να βρέξουμε το χαρτί κουζίνας. Ωραία. Βάζουμε μέσα ένα-ένα τα αυγά προσεκτικά. Καταπληκτικά. Κλείνουμε το καπάκι. Βάζουμε 22 λεπτά στο καρότο και ανοίγουμε το μάτι στο 7. Περιμένουμε λοιπόν από πάνω, ούτως ώστε να μην μας φύγει πολύ ο κόκκινος δείκτης, γιατί αν φύγει και πάει τέρμα και αρχίσει και βγάζει ατμούς, μπορεί να μας πάρει τα αυγά. Οπότε περιμένουμε και μόλις έρθει ο κόκκινος δείκτης στο πρώτο νταμάκι που είναι εδώ της μπριζόλας, χαμηλώνουμε το μάτι από το 7 στο 2. Και μετά θα ανέβει σιγά σιγά στο καρότο και θα βράσουν τα αυγά μας 22 λεπτά. Και είναι έτοιμα τα αυγά μας. Όπως βλέπετε δεν έχει σπάσει ούτε ένα. Ούτε ένα. Θα τα βγάλουμε στην άκρη, γιατί καίνε τώρα, και θα περιμένουμε να κρυώσουν. Τώρα θα φτιάξουμε τα αυγά μας για να τα βάψουμε. Παίρνουμε ένα αυγό, παίρνουμε και μια μαργαρίτα, τη βρέχουμε. Τη βάζουμε πάνω στο αυγό και παίρνουμε μία κάλτσα και βάζουμε τα αυγουλάκι μέσα. Κόβουμε την κάλτσα μαϊντανό, το βρέχουμε και έτσι βρεγμένο καθώς είναι. Περνάμε την κάλτσα. Και το δένουμε. Συγγνώμη, πρέπει να βγάλω τα γάντια. Ωραία. Άνηθο. Και έτσι τα κάνουμε όλα ένα-ένα. Σε χλιαρό νερό βάζουμε ξύδι. Και στο ένα μπολ βάζουμε την πράσινη μπογιά και στο άλλο την κόκκινη. και στο άλλο την κόκκινη. Κατέβουν καλά. Και αρχίζουμε να βάζουμε τα αυγά. Τα αφήνουμε 5 με 7 λεπτά και μετά τα βγάζουμε επάνω σε χαρτοπετσέτες, τα αφήνουμε να στεγνώσουν και αφαιρούμε τα καλτσάκια. Και του χρόνου. Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.